Ευλογημότατε κύριε Πρόεδρε του Παρνασσού, καθηγητά κύριε Κωνσταντινόπουλε, εδεσιμολογιότατε πάτερ Ιωάννη Διώτη, πολυγραφότατε και ακάματε εργάτη του Πνεύματος. Κύριε καθηγητά κύριε Νικολόπουλε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ εξαιρετική τιμή το γεγονός ότι ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός υπό την πεπνημένη Προεδρίαν του καθηγητού κυρίου Κωνσταντινοπούλου φιλοξενεί τα πνευματικά αυτά σεμινάρια, φροντιστήρια θα λέγαμε, διαλέξεις καλύτερα, που έχουν ως κεντρικό θέμα την μελέτη, την έρευνα και τον στοχασμό επί ζεόντων θεμάτων της ελληνικής φιλοσοφίας. Και όχι μόνον. Όπως γνωρίζετε, το 2022 είναι το έτος μνήμης και αναμνήσεως, θα έλεγα, των τραγικών γεγονότων και της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Και θα ανέμενε κανείς η διεθνής κοινότητα, η οποία τόσα έχει προσλάβει από τους μικρασιάτες προγόνους μας, να έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερον, προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιον εις τους μεγάλους αυτούς προγόνους μας και τους σοφούς ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Όταν συναντάμε εδώ, εις την πόλη των Αθηνών ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος, συμπολίτες μας με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, νομίζω οφείλουμε να απονέμουμε τον οφειλόμενο σεβασμό, την τιμή και την αγάπη προς τους συνέλληνες και συνελληνίδες, εις το αίμα των οποίων ρέει το αίμα των μεγάλων και ανυπερβλήτου πνευματικού μεγέθους προγόνων μας της Μικράς Ασίας. Και τούτο διότι έλαχεν εις την γωνιάν αυτή του πλανήτου γη, οι άνθρωποι οι οποίοι εγεννήθησαν και έζησαν εις τα Άγια Χώματα της Μικράς Ασίας, να αποδειχθούν οι μεγάλοι μύστες όλων των μυστικών της παγκοσμίου επιστημονικής ερεύνης. Αυτό ακριβώς επιθυμώ σήμερα εις την εισήγησή μου, με την εισήγησή μου, να ερμηνεύσω, θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω ενώπιόν σας πώς αυτοί οι μεγάλοι μύστες των επιστημών κατόρθωσαν να συλλάβουν έννοιες, ιδέες, θέσεις, απόψεις, σχήματα με τα οποία επιχειρήθη η ερμηνεία του είναι, του φαίνεστε και του γίγνεστε συμπάσης της ανθρωπότητος. Ο Ξενοφάνης από την κολοφόνα της Μικράς Ασίας είναι όντως ένας εκ των σπουδαιότερων φιλοσόφων της προσοκρατικής περίοδου. Προκειμένου να τιμηθεί ο Ξενοφάνης αλλά και όλοι οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε την πρότασή μας και πραγματοποιήθη την 20η και 21η του μηνός Οκτωβρίου εις την μεγάλη αίθουσα, το μεγάλο αμφιθέατρο χωρητικότητας 800 και πλέον θέσεων, ένα διήμερο συνέδριο, εις το οποίο προσήλθαν ολίγοι αλλά εκλεκτοί εκ των συμπολιτών μας την πρώτη ημέρα, αλλά τη δευτέρα ημέρα, κύριε Πρόεδρε, υπέρ τους 800 μαθητάς και μαθητρίας των λυκείων της, όχι μόνο των Αθηνών, του Πειραιός και όλης της Αττικής, θα έλεγα, χάρισε στην προσπάθεια της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών και του Σωματείου Διόνυσος με πρόεδρο την κυρία Μαργαρίτα Βέργου, κατόρθωσαν και έφεραν στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 800 Ελληνόπουλα, τα οποία προσεφώνησαν ο αντιπρίτανης κύριος Δημήτριος Καραδήμας και ο κοσμήτορ της Φιλοσοφικής Σχολής Αχιλλέας Χαλδεάκης, και οι δύο
μου εκμυστηρεύτησαν ότι η ημέρα αυτή ήταν πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο, διότι 800 Ελληνόπουλα πήραν την πρώτη γεύση του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδιαιτέρως της Φιλοσοφικής Σχολής. Από το βήμα αυτό ευχαριστώ τις Πριτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου μας και ιδιαίτερα τον αντιπρίτανη κύριο Καραδήμα, καθώς επίσης και τον κοσμήτορα, τον κύριο Αχιλλέα Χαλδιάκη, για όλη τη φροντίδα την οποία μας προσέφεραν για να πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο. Στην πρώτη συνεδρία προείδρευσε ο καθηγητής κύριος Κωνσταντινόπουλος και από το βήμα αυτό σας ευχαριστώ διαμίαν εις έτη φοράν. Εις άλλα συνεδρίας προείδρευσε ο καθηγητής ο κύριος Νικολόπουλος και άλλοι συνάδελφοι. Εκείνο το οποίο οφείλω να τονίσω είναι ότι εις το συνέδριο αυτό απίφθινε ένα εκπληκτικής, θα έλεγε κανείς, σοφίας και συνθέσεως και αρίστης γλωσσικής εκφράσεως ένα μήνυμα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος σημειωτέων ανταποκρίνεται προθήμως και στέλνει μηνύματα και ευχές προς όλα τα μέχρι τούδε συγκληθέντα διεπιστημονικά συνέδρια εδώ στην πόλη των Αθηνών. Θέλω να πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το επόμενο συνέδριο, το οποίο θα είναι αφιερωμένο εις την μνήμη του αημνήστου Προέδρου του Παρνασσού και αγαπητού φίλου σας και φίλου μου και διδασκάλου μου, καθηγητού μου, Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, καθώς επίσης και στην μνήμη του καθηγητού Ευαγγέλου, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγέλου Μουτσοπούλου, θα πραγματοποιηθεί το προσεχή Μάιον, θα δούμε τεχνικά το πού, ας μην το ανακοινώσουμε τώρα, θα το ρυθμίσουμε μεταξύ μας, προκειμένου να τιμήσουμε το τεράστιο πνευματικό έργο των κορυφαίων αυτών πνευματικών ηγετών της πατρίδος μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους καθηγητάς και λοιπούς εισηγητάς και εισηγητρίας και καθηγητρίας, οι οποίοι προσήλθαν εις το συνέδριο και κατέθεσαν τον καρπόν της πνευματικής των ερεύνης εις το θέμα των προσοκρατικών φιλοσόφων. Πιστεύω ότι θα έχετε πολύ σύντομα την ευκαιρία σε έναν καλέσθητο τόμο να μελετήσετε τα πρακτικά των εισηγήσεων αυτών ή στα πρακτικά της εισηγήσεις αυτών. Λίγα λόγια να γνωρίσουμε τον Ξενοφάνη. Ο Ξενοφάνης φέρεται, σύμφωνα με τις πηγές, ότι έζησε μεταξύ του 570 και 475 π.Χ. Είναι ο ιδρυτής της σχολής της Ελέας και η καταγωγή του είναι από την Κολοφώνα της Μικράς Ασίας. Διατέλεσε μαθητής του Αναξιμάνδρου και σε ηλικία 23 ετών μετέβη στην Κάτω Ιταλία, όπου απήγγειλεν ποίηματα του Ομήρου και του Ισιώδου και τελικώς εγκατεστάθη στην Ελέα, όπου ίδρυσε σχολή φιλοσοφίας και επιστημών. Ο Αριστοτέλης διέσωσε ικανά αποσπάσματα από την διδασκαλία του, κυρίως δε εις την ρητορική το έργο του που επιγράφεται τέχνη ρητορική. Δικαίως θεωρείται ο Ξενοφάνης πρωτοπόρος στις κοσμογενικές και θεολογικές θεωρίες του. Ο θρησκευτικός χαρακτήρας των θεωριών αυτών συνδυάζεται με τα έντονα μυθολογικά στοιχεία της εποχής του. Παραλλήλως γίνονται προσπάθειες αποδεσμεύσεώς των από την περιραίουσαν μυθολογία και αναζητούνται καθαρώς αιτιοκρατικές και λογικές ερμηνείες της αρχής των όντων. Τόσον ο Θαλής ομιλήσιος, όσον και οι μεταυτών Αναξίμανδρος και Αναξιμένης διεκήρυξαν την πίστη των εις των Θεών και την αθανασία της ανθρωπίνης ψυχής. Ο Ξενοφάνης εμελέτησε εις βάθος την ουσία του Θεού και διασώθησαν πράγματι εκπληκτικές εκφράσεις του περί του υπάρχοντος ενός και μόνου Θεού, λόγο για τον οποίο η κυρία Βέργου προηγουμένως σας ανέφερε. Οι απόψεις των είναι υποκειμενικές και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι απόψεις των
κριτικών, των αρνητικών κριτών των έργων του Ξενοφάνους. Με το βλέμμα του στραμμένο εις ολόκληρο τον ουρανό, ο Ξενοφάνους λέγει ότι το ένα είναι ο Θεός. Η αποδοχή του ενός Θεού από τον Ξενοφάνη οφείλεται στην αντίδρασή του προς το ομπειρικό ανθρωπομορφικό πολυθεϊσμό, όπως προηγουμένως γλαφυρότατα μας εξέθεσε ο αγαπητός μας καθηγητής κύριος Κωνσταντινόπουλος. Ο Θεός του Ξενοφάνους είναι με τον κόσμο, αλλά παραμένει ακίνητος. Δηλαδή, ο Θεός πάντοτε παραμένει στο ίδιο μέρος, ακίνητος, και δεν ταιριάζει σε Αυτόν να μετατοπίζεται εδώ και εκεί, αλλά χωρίς κανένα κόπο τραντάζει τα πάντα με το νου και την νόησή Του. Η θεολογία του Ξενοφάνους είναι πράγματι εκπληκτική, όπως ο ίδιος άλλωστε τονίζει. Εισαγωγικά, υπάρχει ένας Θεός μέγιστος μεταξύ των ανθρώπων και των θεών, ούτε κατά την μορφή όμοιος προς τους ανθρώπους, ούτε κατά την νόηση. Πάντοτε ο Θεός μένει στον αυτό τόπο ακίνητος και δεν αρμόζει σε Αυτόν να κινείται πότε εδώ και πότε εκεί, διότι όλα προέρχονται από τη γη και όλα σε αυτή καταλήγουν. Δηλαδή, η γη, κατά τον Ξενοφάνη, είναι το τελικό, το κέντρο όλου του σύμπαντος. Αναφορικώς με τη θεολογία του και την κλίμακα των αξιών του Ξενοφάνους, παρατηρούμε πως ο ίδιος απεχθάνεται, όπως ήδη ελέγχθη και από τον κύριο καθηγητή και από τον ομιλούντα, της διδασκαλίας του Ομήρου και του Ισιώδου, αναφορικώς με την θεότητα. Όπως μαρτυρεί Σέξτος ο Εμπειρικός, όλα αποδίδονται στους θεούς κατά τον Όμηρον και τον Ισίωδον. Όλα αυτά είναι εντροπή και άξια κατηγορίας όταν παρατηρούνται στους ανθρώπους, δηλαδή κλοπές, μοιχείες, απάτες του ενός επί του άλλου. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι οι θεοί γεννώνται και συμπεριφέρονται όπως τα θνητά όντα. Ο Θεός κατά τον Ξενοφάνη είναι όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν. Στον πλατωνικό διάλογο «Σοφιστής» αναφέρεται ότι από τις εποχές του Ξενοφάνους και μέχρι σήμερον όλοι πρέπει να πρεσβεύουν ότι τα πάντα αποτελούν ένα συγκεκριμένο «ον». Την αυτήν πληροφορίαν παραδίδει και ο Αριστοτέλης, ο οποίος εκτός του Ξενοφάνους θεωρεί μονοθεϊστή τον Παρμενίδη και τον Μέλισσον, άλλους προσοκρατικούς φιλοσόφους, περί των οποίων θα δοθεί χρόνος να ομιλήσουμε. Διότι ο μεν Παρμενίδης φαίνεται ότι θεωρεί ως εν ον των λόγων, τον οίν δηλαδή, ενώ ο Μέλισσος θεωρεί ως ον των υλικών κόσμων. Πρώτος δε από αυτούς ο Ξενοφάνης που διατύπωσε τη θεωρία περί του ενός όντος, διότι ο Παρμενίδης λέγεται ότι υπήρξε μαθητής του, ουδέν διεσαφήνισε, ούτε φαίνεται ότι έθιξε το ζήτημα της φύσεως, του λόγου και της ύλης. Αλλά από βλέψας σ' όλων των ουρανών λέγει ότι το εν είναι ο Θεός. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Συμπλικίου, ενός σχολιαστού του Αριστοτέλους, ο Ξενοφάνης πρέσβευε ότι το «ον» και «παν» και «εν» ούτε πεπερασμένον ούτε άπειρον, ούτε κινούμενον ούτε ηρεμούν, διότι το «εν» αυτό και «παν» των θεών, έλεγε ο Ξενοφάνης. Επιπλέον ο Σέξτος ο Εμπειρικός διέσωσε την μαρτυρία κατά την οποία ο Ξενοφάνης εδίδασκε αντιθέτως προς τις αντιλήψεις των άλλων ανθρώπων ότι «εν» είναι το «παν» και ότι ο Θεός είναι συμφυής προς τα πάντα και ότι είναι σφαιροειδής και απαθής και αμετάβλητος και λογικός. Την των ερμηνευτών και σχολιαστών του Ξενοφάνους υποστηρίζουν ότι η θεολογία του Ξενοφάνους έχει τα γνωρίσματα του πανενθεϊσμού. Η αντιλήψη του Ξενοφάνους δια την φύση και την κοσμική πραγματικότητα είναι ρηξικέλευθες. Μελέτησε τα ουράνια σώματα και διατύπωσε τη θεωρία για αυτά ότι είναι μια συγκέντρωση διαπήρων σωματιδίων ή διαπήρων νεφών. Οι ρίζες της γης και η σχέση του ύδατος μετά της ξηράς είναι επαμφωτερίζουσες. Η θεωρία του δια των άνθρωπων είναι περιορισμένη στη δυνατότητα της γνώσεως.
αφού κανένας άνθρωπος δεν δύναται να ξεφύγει από την σχετικότητά του, να υπερβεί τον εαυτό του και να προσεγγίσει το απόλυτον «ον». Τόσο το οντολογικό πρόβλημα όσον και η έρευνα της κοσμικής πραγματικότητας κυριαρχούν στην νόηση του Ξενοφάνους. Διατύπωσε τη θεωρία περί της φύσεως της ουσίας του ηλιακού συστήματος και των πλανητών. Ιδιαίτερα μίαν έκαμε περί της γης και τοποθέτησε το άπειρον κάτωθεν της γης. Η τροχιά του ηλίου είναι ευθύγραμμη, αλλά λόγω της αποστάσεως από τον άνθρωπο φαίνεται κυκλική. Όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμότητα. Θεωρεί ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι άφθαρτα και αμετάβλητα. Ειδικότερον, παρατηρούμε ότι ο Ξενοφάνης καθώς και ο Πυθαγόρας επέκριναν τον Όμηρον και τον Ισίωδον, διότι ενομοποίησαν τις ανθρώπινες κακίες που τις απέδωσαν στους θεούς. Με την ίδια διάθεση επέκρινε και την τριφυλή ζωή των συμπολιτών του, διότι με τις σχέσεις που είχαν με τους Λιδούς, είχαν παντελώς διαφθαρεί. Κατόπιν συνέχισε την αυστηρή κριτική του κατά των επικρατούντων τότε θρησκευτικών και κοινωνικών δεδομένων. Ο Ξενοφάνης, κατά τον Αριστοτέλη, είναι εισηγητής του ενισμού. Πράγμα το οποίο αργότερα, δηλαδή η θεωρία περί του ενός, το συνεζήτησε, το επεξέτεινε και το ερμήνευσε ο Παρμενίδης. Συμφώνως προσχετικάς μαρτυρίας, δεν είναι δυνατόν να ταυτίσουμε την αντίληψη περί του ενός του Ξενοφάνους προς το εν του Παρμενίδη. Κατά τον Ξενοφάνη, το σύμπαν είναι ενιαίων και θείων σύνολων. Ακόμη δεν έχει προσεγγίσει την οντολογική και λογική έννοια του ενός, όπως την διατύπωσε ο Παρμενίδης. Όμως είναι σφοδρός πολέμιος του ανθρωπομορφισμού, δηλαδή να αποδίδουν εις όλα τα όντα ανθρωπίνη μορφή. Ο ίδιος περιγράφει την εγκυρότητα της ανθρωπίνης γνώσεως και περιγράφοντας την εγκυρότητα της ανθρωπίνης γνώσεως, δηλώνει ότι κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει, που να γνωρίζει την αλήθεια σε σχέση με τους θεούς και με όσα λέγω περί του σύμπαντος. Διότι ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι θα επιτύγχανε να υπεί εκείνο που υπάρχει στην πραγματικότητα, ο ίδιος δεν είναι πλέον σε θέση να το γνωρίζει, διότι σε σχέση με όλα τα πράγματα υπάρχει η φαινομενικότητα. Κυρίες και κύριοι, σας απασχόλησα εις την έναρξη αυτής της ομιλίας μου με ορισμένα πολύ σύντομα στοιχεία, τα οποία θεώρησα ότι είναι αναγκαία για να κάνω μια δύσκολη προσπάθεια σήμερα ενώπιόν σας, πολύ δύσκολη προσπάθεια, να με βοηθήσετε κι εσείς και εγώ να βοηθήσω εσάς να δούμε πώς και για ποιο λόγο ο Ξενοφάνης θεωρείται ο αρχηγέτης, ο πατέρας, ο πρώτος διανοητής, ο οποίος επενόησε αυτό το οποίο αποτελεί διόλη την ανθρωπότητα σήμερα, τη λεγόμενη επιστημονική έρευνα, επιστημονική πρόοδο. Η επιστημονική πρόοδος κατά τον Ξενοφάνη. Απόσπασμα 84. Και το μεν ουν σαφές, ου της ανήρ είδεν, ουδέ της έστε. Ουδείς αμφί θεόντε και άσα λέγω περί πάντων. Ή γαρ και τα μάλιστα τύχη τετελεσμένων υπών, αυτός όμως ουκ είδε. Ούτως δε στη πάση τέτικτε. Απόσπασμα 34. Δηλαδή, ουδείς εκ των ανθρώπων γνωρίζει, ούτε θα γνωρίσει την αλήθεια περί των θεών, ήδη το είπα προηγουμένως, τώρα το λέω με περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και περί όσων πρόκειται να ομιλήσω.
Εάν κάποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια, εις την πραγματικότητα ούτε αυτός γνωρίζει τον εαυτό του, δεν γνωρίζει τι λέει. Ο Ξενοφάνης όντως στέμνει νέας οδούς προς πελάσεως της γνώσεως του νοήν και του γιγνώσκην εις τον ευρύν χώρο του επιστητού. Ο ίδιος ο φιλόσοφος εκφράζεται με φιδό, με σύνεση και αυτοσυγκράτηση εις το πελώριον δια την εποχήν του ερώτημα και συνάμα πρόβλημα της γνώσεως, της δυνατότητος δηλωνότη του νοήν μέσω της δομικής σχέσεως της νοήσεως μετά του αντικειμένου της προκειμένου η γνωστική λειτουργία του νου να φανερωθεί εις την αποκάλυψη του αληθούς εις εκάστην περίπτωση. Δηλαδή, όλοι μας, σε κάθε στιγμή της ζωής μας, πασχίζομαι, ακόμα και για τις μικρές λεπτομέρειες. Ψάχνουμε, προσπαθούμε να βρούμε πού είναι η αλήθεια για το συγκεκριμένο πρόβλημα που μας απασχολεί εις εκάστην στιγμή του καθημέραν βίου μας. Η συμβολή του Ξενοφάνη εις τα θεμελιώδη προβλήματα της όλης διαδικασίας της γνώσεως υπήρξαν όντως καθοριστική δια την καθόλου μετάβαση από του μύθου εις των λόγων. Τούτου ένεκα, ο Ξενοφάνης συνεχώς αναφέρεται ως ο πρωτοπόρος, καπανεύς και δημιουργός της θεωρίας της γνώσεως, καθώς ον συνέθεσεν την νέα εικόνα του κόσμου, έξωθεν των ασφικτικών αρμών του μύθου. Όντως, απεδείχθη και ανεδείχθη ο θεμελιωτής του επιστημονικού συστήματος, δια του οποίου επετέχθη η αποκάλυψη της νέας πραγματικής κοσμοεικόνος, της εικόνος του κόσμου, η οποία αντικατέστησε το σκότος του μύθου δια του φωτός της νέας επιστημονικής εμπειρίας, πρωτίστως μέσω της ορθολογικοποιήσεως των μέχρι τούδε ιδεών περί του Θεού, του κόσμου και των προβλημάτων αναφερομένων εις τον καθόλου βίον των ανθρώπων. Ενώ εις τους προαυτού φιλοσόφους Ισίωδων, Θαλήν, Ταρταίων, Σόλωνα, εν υπάρχει δυναμική παρουσία της παραδόσεως περί του Θεού, είτε ως επόπτου, είτε ως τιμωρού, είτε ως χορηγού αγαθών, αντιθέτως εις τον Ξενοφάνην είναι πλέον η εμφανής, η αποδέσμευση, η ανεξαρτησία του ανανθρώπων εκ της δεσμεύσεώς των εις δυνάμεις οι οποίες περιόριζαν την γνώση και την ελευθερία της βουλήσεώς των. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, ότι με τον Ξενοφάνη έχουμε, να μιλήσω λίγο πιο απλά, το σπάσιμο, τη σύγκρουση μιας νοοτροπίας που κρατούσε τους συμπολίτες του της εποχής εκείνης δεμένους εις την αποδοχή και την πίστη των μυθικών διηγήσεων γενικά περί των θεών, περί των ανθρώπων, περί του σύμπαντος, περί των προβλημάτων. Και έρχεται ο Ξενοφάνης, ο πρόγονός μας από τη Μικρά Ασία, να σπάσει αυτά τα δεσμά, ο πρώτος στην παγκόσμια ιστορία και να ανοίξει νέος ορίζοντας εις τον χώρο των επιστημών. Συμφώνως προς τον ιστορικό της φιλοσοφίας, τον γνωρίζετε κύριε καθηγητά, τον Τσέλερ που έχει γράψει την ιστορία της φιλοσοφίας, εις τον Ξενοφάνην έχουμε για πρώτη φοράν εις την ιστορία της φιλοσοφίας την χειραφέτηση της ανθρωπίνης προσωπικότητος με ανυπολογίστους θετικά συνεπίας διόλην την μετέπειτα ιστορία της εξελίξεως των ιδεών. Το μην εις την ιστορική εξέλιξη επέφερε ο Ξενοφάνης μέσω της δυναμικής αμφισβητήσεώς του περί της θεολογίας των συγχρόνων του διανοητών, υποστηρίζοντας ότι όλε επερι Θεού, το επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό, διότι είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται κατά κόρον ο Ξενοφάνης, υπήρξαν πλάσματα της νοσηράς ή φοβικής φαντασίας των. Απόσπασμα Β1-22. Διό και επιμόνως υπεστήριξαν ότι η έβρεση της αληθείας είναι αποκλειστικών έργων της μεταλόγου νοητικής διεργασίας,
το οποίο τελεσιουργείται μόνον υπό ελευθέρως στοχαζομένων ανθρώπων. Τούτου ένεκα, συμφώνως προς πολλούς ερευνητάς, ο Ξενοφάνης δικαίως θεωρείται και ασφαλώς είναι πρώτος θεμελιωτής της συγκεκριμένης και μετά από συλλογιστική διαδικασία επιστημονική έρευνα. Η επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει εις την πραγματικότητα των όντων και των φαινομένων, τα οποία παριλαγμένα, όπως λίαν προς Θεός παρετήρησε ο ιστορικός της φιλοσοφίας Βίντελμπαντ. Προκειμένου να δομηθεί η επιστημονική έρευνα, προϋπόθεση είναι το γνήσιον επιστημονικό πνεύμα και ασφαλώς συστηματική και δημιουργική διεργασία προς αναζήτηση του αληθούς. Προς τούτο απαιτείται ο ορθολογικός διαχωρισμός των ιδεών και των εννοιών, καθώς και ο δόκιμος και σαφής ερμηνευτικός τρόπος των, ανταπακρινόμενος εις την πραγματική φύση και υπόσταση αυτών. Δίχως την ουσιαστική αντιδιαστολή μεταξύ του έξω κόσμου, του σύμπαντος, και του έσω κόσμου, του ανθρώπου, η γνωσική διαδικασία δεν είναι εφικτόν να πραγματοποιηθεί. Ασφαλώς, η έννοια της γνώσεως σηματοδοτεί την έξοδο από τον εαυτό μας, την αναφορά του εγώ μας, άκρος αντικειμενικός προς το ζητούμενο προς έρευναν, δηλωνώ ότι αυτήν ταύτην την διαδικασία της επιστημονικής ερεύνης. Μέσω της συστηματικής ερεύνης απαλλάσσεται ο ανθρώπινος νους εκ των ενίοτε καταλυτικών δεσμών των απλοϊκών δοξασιών, διότι ο Ξενοφάνης με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει να θεμελιώσει την επιστημονική έρευνα. Κατά αυτόν τον Ξενοφάνη, ο νους πρώτον διαχωρίζει το υποκείμενο εκ του αντικειμένου και η σύνδεσή των επιτυγχάνεται μέσω της συνειδήσεως. Η συνείδηση, όπως έλεγε, κυρίες και κύριοι, ο αείμνηστος Ευάγγελος Μουτσόπουλος, ο καθηγητής μας, ο ιδρυτής των σεμιναρίων μας, η συνείδηση αποτελεί τον μεγαλύτερον πλούτο. Μου έλεγε, χαριτολογώντας, τη μεγαλύτερη πρίκα που μπορεί να δώσουν οι γονείς σε ένα νέο παιδί, αγόρι ή κορίτσι, άντρα ή γυναίκα, είναι να του δώσουν υγιά και γρηγορούσα συνείδηση. Γι' αυτό ομιλούσε πάντοτε περί της υγιούς συνειδησιακής προθετικότητος των ανθρώπων. Ο Ξενοφάνης ανεγνώρισε τον άνθρωπον ως υποκείμενον της γνώσεως. Εις το απόσπασμα 8 από το «Υπερ εγώ περί τον δε είδα» λέγει ετοίμος, δηλαδή ακόμα εγώ ο ίδιος πρέπει να επιδιώξω να γνωρίσω αυτά τα οποία υπάρχουν για μένα μέχρι τώρα άγνωστα. Εις το απόσπασμα 34, καθώς επίσης και εις άλλα αποσπάσματα, κάνει συστηματική επιστημονική προσέγγιση των θεμάτων τα οποία προηγουμένως είναι άγνωστα, αλλά μέσω της μεθόδου της επιστημονικής γίνονται γνωστά. Είναι άκρως εντυπωσιακή η απόλυτος εμπιστοσύνη του φιλοσόφου Ξενοφάνους προς την αναγκαιότητα της επιστημονικής προόδου. Ο ίδιος μάλιστα αποκλείει την παρέμβαση μαγικών ή μαντικών διαδικασιών εις την διαδικασία της ερεύνης, διότι οι μαντικές και οι μαγικές παρεμβάσεις συσκοτίζουν το νουν και κάθε απόπειρα του ερευνητού, ο οποίος κατέχεται από μαγικές ή μαντικές ιδέες, οδηγείται με ακρίβεια εις την αποτυχία. Είναι άκρως εντυπωσιακή η εκ μέρους του Ξενοφάνους, κύριε Νικολόπουλε, για πρώτην φοράν υιοθέτηση της διαλεκτικής μεθόδου. Ο Ξενοφάνης πολλάκις επέμενε επί της αναγκαιότητος της προόδου εις την περιοχή της επιστημονικής ερεύνης μέσω της διαλεκτικής και πάντοτε
επί τη βάση των θεμελιαδών αρχών του ορθού λόγου. Ιδιαίτερως αναφέρεται στην σημασία της αυτοβεβαιώσεως του εαυτού κάθε ανθρώπου, ο οποίος ερευνά το άξιον εγώ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, όταν το διάβαζα αυτό το απόσπασμα, εγώ το διάβαζα μετά από τόσα έτη μελετών και σπουδών για πρώτη φορά. Πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να επιχειρήσει, και αυτό παρακαλώ απόψε θέλω να το κρατήσετε, να επιχειρήσει να γνωρίσει εάν και κατά πόσον ο εαυτός του, ο οποίος ερευνά τα άλλα, ο εαυτός του, είναι σε θέση να γνωρίσει τον εαυτό του. Εδώ τίθεται το θέμα, το οποίο πολλάκις κατά τα μαθήματά μου ή στο παρελθόν ή στη φιλοσοφική σχολή, μου έθεταν το θέμα της αυτογνωσίας, δηλαδή να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και τους έλεγα στα παιδιά και επαναλαμβάνω και σήμερα στο πολύ σεβαστό σε μένα ακροατήριον, ότι η αυτογνωσία είναι ύψιστον ολυμπιακόν αγώνισμα. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη υπόθεση η αυτογνωσία να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, και αν μου πείτε γιατί. Γιατί είναι δύσκολο. Αν προσπαθήσω, πολλές φορές δεν μπορώ να γνωρίσω τον εαυτό μου. Η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια πιθανότητα να γνωρίσει τον εαυτό σου, αλλά αυτό είναι υπερδύσκολο ολυμπιακό αγώνισμα. Και το τονίζω. Για ποιο λόγο. Εμείς στη φιλοσοφία λέμε ότι η θεωρία της γνώσεως απαιτεί τρία στοιχεία. Πρώτον, το γνωριζόμενο αντικείμενο, αυτό το ποτήρι το νερό, είναι το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να γνωρίσουμε. Δεύτερον, αυτό είναι το γνωριζόμενο υποκείμενο, αντικείμενο. Πρέπει να υπάρχει και το γνωρίζον υποκείμενο, δηλαδή ο ανθρώπινος νους. Και τρίτον, η μεθοδολογία. Όταν γνωρίσω εγώ το αντικείμενο, αυτό το ποτήρι το νερό, το γνωριζόμενο αντικείμενο είναι σε μία απόσταση από την δική μου νοητική λειτουργία. Οπότε, με πολλή προσπάθεια και μέθοδο, είναι δυνατόν να γνωρίσω ότι είναι ένα πλαστικό αντικείμενο που περιέχει είδωρ. Το νερό, κύριε Πρόεδρε, η Βυζαντίνη έλεγα, είναι το νεαρόν είδωρ. Και όποιος πίνει πολύ νερό παραμένει πάντα νέος. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να γνωρίσω τον εαυτό μου όπως γνωρίζω ένα αντικείμενο εκτός του εαυτού μου. Γιατί? Όταν επιχειρήσω να γνωρίσω τον εαυτό μου, γνωριζόμενον υποκείμενον, συγγνώμη, γνωριζόμενον αντικείμενον και γνωρίζον, με όμικρο το τελευταίο, υποκείμενον, ταυτίζονται. Πώς είναι δυνατόν εγώ να αποστασιοποιηθώ από τον εαυτό μου, δηλαδή να τον βάλω τον εαυτό μου στη γωνία, προκειμένου η νοητική μου διεργασία να αρχίσει να στέλνει τις γνωστικές ακτίνες επάνω να το φωτίσω και αυτό να αντανακλά τις ακτίνες εις την νόησή μου για να σχηματίσω την εικόνα του. Γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι η αυτογνωσία είναι το ύψιστον ολυμπιακόν αγώνισμα, άλλοτε επιτυγχάνεται, άλλοτε δεν επιτυγχάνεται. Είναι άκρος εντυπωσιακή η απόλυτος εμπιστοσύνη του φιλοσόφου Ξενοφάνους προς την αναγκαιότητα της πρόοδου στην περιοχή της επιστημονικής ερεύνης, διαπολωστήν φοράν τονίζει αυτό το θέμα. Όντως, άνευ της πίστεως και δίκαι της ακλονίτου εμπιστοσύνης του επιστήμονος προς τον εαυτό του, ας το προσέξουμε αυτό, όσοι ασχολούμεθα με την έρευνα, θα πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να περιμένουμε αποτελέσματα, να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Μικρή. Έχουμε μικρή εμπειρία, μικρή ικανότητα, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη. Εάν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, το εγχείρημά μας για να γνωρίσουμε κάτι άλλο διαφορετικό, να σπουδάσουμε την τέχνη ή να κάνουμε μία άλλη οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα, θα αποτύχει. Άρα, το ζητούμενο είναι να συζητήσουμε πρώτα-πρώτα με τον εαυτό μας και αν είναι δυνατόν
να αποκτήσουμε ένα διάλογο με τον εαυτό μας. Στο σημείο αυτό, εγώ θα ζητούσα και τη βοήθεια της συγχρόνου ψυχολογίας. Γιατί Πολάκης, ο ίδιος ο άνθρωπος, μολονότι διακατέχεται από καλή διάθεση, καλή πρόθεση, έχει την απαιτούμενη επιστημονική ικανότητα. Ετούτοις ο άνθρωπος αυτός δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει τον εαυτό του, αλλά ούτε και τους άλλους. Στο σημείο αυτό θα θυμηθώ μία ψυχολογική φράση, την οποία οι σύγχρονοι ψυχολόγοι, και ιδιαίτερα θυμάμαι στην Οξφόρδη, ένας ψυχολόγος καθηγητής, ο Μπρούνερ, μου είχε πει, αυτός μου το υπέδειξε, κοίταξε, λέει, στην προς τους Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι το οποίο εμείς ψυχολόγοι το έχουμε σε πρώτη εφαρμογή. Υπάρχει μία διάσταση μεταξύ του εγώ και του εαυτού μας. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε πάντοτε ενοποιημένη προσωπικότητα, αλλά διχασμένη προσωπικότητα. Επειδή έχουμε εδώ την παρουσία του Σεβαστού Πατρός Ιωάννου Διώτη, θα σας θυμίσω, στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος έχει την περίφημη φράση «Ου γαρ ο θέλω ποιό, αλλά ου θέλω τούτο πράσω». Δεν κάνω αυτό το οποίο ξέρω εγώ, έχω προγραμματίσει να κάνω, αλλά κάνω αυτό το οποίο δεν θέλω. Και αυτό το οποίο δεν το είχα σκεφτεί καθόλου, αυτό κάνω. Και μετά έρχεται τα αποτελέσματα, οπότε συγκρούεται το αποτέλεσμα με την αρχική πρόθεση δική μας και το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν όταν εμείς οι ίδιοι, αλλά έχουμε άλλους οι οποίοι είναι διχασμένες προσωπικότητες. Και δυστυχώς, διχασμένες, κυρία Βέργου, Μαργαρίτα, προσωπικότητες συναντούμε μέσα στην οικογένεια. Ο άντρας με τη γυναίκα, η γυναίκα με τον άντρα, ο πατέρας με τη μητέρα, η μητέρα με τον πατέρα. Βρίσκονται σε πλήρη ασυμφωνία διχασμένες προσωπικότητες και την πληρώνουν φυσικά τα παιδιά, αλλά και όλη η κοινωνία. Δεν είναι όμως το θέμα αυτό, ίσως κάποια άλλη φορά και με τη βοήθεια συναδέλφων από την ψυχολογία, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, θα το συζητήσουμε εδώ εις των Παρνασσών. Ο Ξενοφάνης. Και στην κοινωνιολογία, μετά θέλω λίγο να κάνετε μια παρέμβαση γι' αυτό. Ο Ξενοφάνης, πρώτος εξ όλων των προσοκρατικών φιλοσόφων, υπεστήριξε την διαλεκτική σχέση μεταξύ του επιστήμονος ερευνητού μετά του υποέρευναν και ερμηνείαν του γνωστικού αντικειμένου. Πρέπει να αγαπάμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να αγαπάμε την επιστήμη την οποία επιλέξαμε να σπουδάσουμε. Πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο με τον οποίο θέλουμε να γνωρίσουμε. Δεν θα γνωρίσεις ποτέ άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, όπου και να είναι ο ένας ή ο άλλος, εάν δεν αγαπάς αυτό το οποίο θέλεις, εάν δεν δίνεις ένα ολοκληρωτικό δόσιμο του είναι σου, αυτό το οποίο ονομάζουμε το άδειασμα, η κένωση του είναι μας προς το είναι, για να συναντήσει το είναι του άλλου. Αν δηλαδή επιχειρήσουμε να κάνουμε έρευνα πάντοτε κρατώντας αποστάσεις ή κρυφοκοιτάζοντας ή λοξοκοιτάζοντας από εδώ και από εκεί, το αποτέλεσμα της ερεύνης θα είναι σαθρό. Δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Ο Ξενοφάνης μας το εδίδαξε αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή. Ο Ξενοφάνης απαλλάσσεται από τον κόσμο του μύθου. Εκεί υπάρχουν όλες αυτές οι ατασταλίες και οι διχογνωμίες, υπάρχουν στον χώρο του μύθου, όπου κυριαρχεί η αυτόματη προσέγγιση των προσαντίληψη πραγμάτων και χωρεί εις την εμπρόσθετον και ερευνητική σχολαστική δυναμική για την επίτευξη αυτονόμου και αυτοσυνειδίτου γνωστικού έργου. Όπως σαφώς παρατηρεί ο ιστορικός της φιλοσοφίας που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Ξενοφάνη, σας ανέφερα και πριν, Βίντερμπαντ. Ο Ξενοφάνης απεδέχτη την πραγματικότητα του εξωτερικού κόσμου και τα δεδομένα της συστάσεώς του, δίχως να παραμείνει δέσμιος της αισθητικής εμπειρίας του μόνον, όπως χαρακτηριστικός παρατηρεί, όπως ανέφερα πριν, ο ιστορικός της φιλοσοφίας Τσέλερ. Κυρίως, ο Ξενοφάνης επισημαίνει και υπογραμμίζει την αδυναμία των αισθήσεων να οδηγηθούμε προς την γνώση και της ουσίας των αντικειμένων. Η αβεβαιότηση των αισθήσεων δεν παρέχει την δυνατότητα της πλήρους και ουσιαστικής γνώσεως των όντων.
εάν παρέμενε εις την δια των αισθήσεων γνώση, θα περιορίζεται και αυτός εις τας απλοϊκάς παραστάσεις, όπως η βρωτή δοκαίουση, εδώ εισαγωγικών, καλέουση, έφασκον και εκεί μάλα τούτο νομίζεται το απόσπασμα Β2 και Β13. Μέσω της αισθητηριακής διαδικασίας, όντως, παρέχεται η πληροφορία ότι υπάρχει εις αυτούς το κριτήριο της αντικειμενικής αληθείας. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία βλέπει κανείς το προς έρευνα αντικείμενων. Τούτου ένεκα ο Ξενοφάνης ανεζήτη την αλήθεια πέραν αυτών. Όντως, οι αισθήσεις δεν δίδουν το «γιατί περιουδενός» λόγω εγγενούς αδυναμίας των να διεισδύσουν εις την ουσία των όντων. Η αδυναμία αυτή των αισθήσεων οδήγησε τον Ξενοφάνη εις την πίστη ότι οι αισθήσεις απλώς βοηθούν. Ο λόγος είναι εκείνος ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα διεισδύσεως εις την ουσία του υπογνώσιν αντικειμένου. Είναι απολύτως σαφές εντάφθα ότι ο Ξενοφάνης υπεραμείνεται της ανεκτιμή του αξίας του ορθού λόγου ως ασφαλιστικής δικλίδος προς αναζήτηση της αληθείας των όντων και των φαινομένων. Συμφώνως δε προς σχετικές μαρτυρίες των ιστορικών της φιλοσοφίας, ο Ξενοφάνης είναι ο πρώτος φιλόσοφος ο οποίος σαφώς υπεστήριξε την υπεροχή της νοήσεως έναντι της αβεβαιότητος της αισθήσεως. Αυτή η διάκριση μεταξύ νοήσεως και αισθήσεως επέπρωτο εις τους μετέπειτα χρόνους τόσο στην αρχαία ελληνική την αττική φιλοσοφία αλλά και στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία, ιδιαίτερα των νεωτέρων χρόνων εις τη Δυτική Ευρώπη, να οδηγήσει πολλούς ερευνητάς εις μίαν σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των νοησιαρχικών και των εμπειρικών. Μεταξύ δηλαδή αυτοί οι οποίοι δέχονται ότι ό,τι υποπίπτει στην εμπειρία μας, γιατρέ μου, ό,τι υποπίπτει στην εμπειρία μας υπάρχει. Ό,τι σκέπτεται με το νου κλπ. Είναι φαντάζομαι πλάσματα της φαντασίας. Στην άλλη πλευρά ήταν οι λογοκράτες, οι νοησιαρχικοί, οι οποίοι επίστευαν ότι οι αισθήσεις μας απατούν. Δηλαδή δεν μας αποδίδουν την πραγματικότητα. Δηλαδή αν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή από το βήμα εμπρός μου τον εκλεκτό φίλο και εραστή της φιλοσοφίας, τον κύριο Σικομίτη, θα μου πείτε κάντε λάθη, δεν βλέπετε, πλανάστε, δεν βλέπετε τίποτε. Είναι μια πλανεμένη πληροφορία την οποία σας δίδει η όρασή σας. Αναφορικώς με τη δυνατότητα της γνώσεως της θεότητος, το είπαμε και πριν, αλλά επανέρχεται συνέχεια ο Ξενοφάνης, είναι χρήσιμο να αφέρω μία παρατήρηση του μεγάλου γερμανού ιστορικού της φιλοσοφίας Τσέλερ, ο οποίος ειδικά έχει ασχοληθεί με τον Ξενοφάνη. Νομίζω ότι η μία κατηγορία γνώσεώς της είναι η αμφή θεών, δηλαδή περί των θεών. Η εταίρα είναι άσα αλφα σίγμα σίγμα αλφα, λέγω περί πάντων, περιλαμβάνουσα την φυσική ανθρωπίνη πραγματικότητα. Πρωτίστως όλα ανάγονται εις των καθαρών λόγων, το νουν και την έντινη τρόπο εννόηση του Θείου, όπως σαφώς δέχεται και ο Ελστάιν, ένας άλλος γερμανός φιλόσοφος. Είναι προφανές ότι ο Ξενοφάνης χωρεί πέραν των αισθητικών δεδομένων εις έναν διανοητικό, εννοητικό, πιθανολογικό δεδομένο, το οποίο υποθετικώς εκφράζει τον τρόπον διανοήσεώς του περί των μη αισθητών, των αφανών, των αδήλων, των νοητών πραγμάτων, όπως έχει δηλώσει ο Σόλων, τα αφανή της φανερής τεκμέρου. Η θεωρία του Ξενοφάνους περί της επεξεργασίας των δεδομένων της εμπειρίας τον οδήγησαν περί τα τέλη του βίου του εις την διατύπωση της διδασκαλίας του περί της ενότητος των πάντων, συμφώνως προς μαρτυρίαν του Τίμωνος Φλιασίου. Προφανώς ο λογικός
το λογικός αυτός έλεγχος όλων των δεδομένων της εμπειρίας, πρωτίστως η εμπεριστατωμένη απόπειρα προσβάσεως στην ουσία των όντων μέσω του λόγου, δεν παραγνωρίζει, δηλαδή το ότι επιμένουμε μέσω του λόγου να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα, δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε την όποιαν υπηρεσίαν βοήθειαν προσφέρουν οι αισθήσεις μας. Δηλαδή ο Ξενοφάνης να μην νομιστεί ότι τις αισθήσεις τις εξοβελίζει τελείως από τον χώρο της μεθόδου του προς την έρευνα. Όμως οι αισθήσεις, επειδή υπόκεινται εις την φθοράν, την αλλίωση και την τροπήν, δηλαδή η όραση λόγου χάρη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν τα μάτια τους από κάποια από τα προβλήματα των οφθαλμών και βλέπουν πολλές φορές το ένα αντικείμενο το βλέπουν διπλό και ούτω καθεξής. Βλέπουν όμως κάτι. Λέει ο Ξενοφάνης ότι εμείς θα αρκεστούμε εις μίαν πληροφορίαν των αισθήσεων, αλλά την πραγματικότητα θα την αναζητήσουμε εις τις λογικές και νοηματικές επεξεργασίες. Γι' αυτό προσέξτε, λέγει στους συγχρόνους του, στους μαθητές του και με τα κείμενά του λέει και σε εμάς σήμερα, προσέξτε, λέει, να καλλιεργήσετε εις τα τέκνα σας από νεαράς ηλικίας την υγεία παιδείαν και εξέλιξη του νούτων. Αυτό είχε κάπως παράξενα και για την εποχή μου, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει γονείς που έχουν παιδιά και τα στέλνουν στο σχολείο να έχουν νοιαστεί, να έχουν ενδιαφερθεί για την ορθή και υγεία πορεία και παιδεία και εξάσκηση της νοητικής των διαδικασίας. Κυρίες και κύριοι, δεν θα ήθελα να καταπονήσω το πολύ σεβαστό και αγαπητό ακροατήριο σήμερα. Υπάρχουν και άλλα, έχω ετοιμάσει και πάρα πολλά άλλα στοιχεία από τον Ξενοφάνη να σας δώσω, αλλά θα συντομεύσω τον λόγο μου, διότι η πλήρης ανάλυση και αναφορά απαιτεί περισσότερες από μία διαλέξεις εις αυτόν εδώ το χώρο. Πριν αφήσω το βήμα, θα απαντήσω στην ειδική σας ερώτηση. Ήδη υποβάλλετε σε μένα μία ερώτηση. Ποια είναι η ερώτησή σας? Τελικά ο Ξενοφάνης δέχεται ότι είναι δυνατή η γνώση? Ή μήπως με όσα ακούσαμε προηγουμένως, ο Ξενοφάνης θεωρητικά λέγει ότι τούτο δυσκολία στο ένα, δυσκολία στο άλλο. Υπάρχει, είναι δυνατή η γνώση? Θα απαντήσω πολύ σύντομα στο ερώτημα περί του δυνατού της γνώσεως κατά τον Ξενοφάνη. Δια των απασπασμάτων του, τα οποία έχουν διασωθεί, οριοθετείται η δυνατότητα της γνώσεως. Κυρίως, ο κάθε άνθρωπος ρωτά τον εαυτό του, τι δεν γνωρίζω? Και δεύτερον, τι είναι δυνατόν να γνωρίσω? Ο Ξενοφάνης διαπίστωσε ότι τα πάντα είναι ακατάληπτα. Την αίσθηση των σχολιαστών της προτάσεως αυτής του Ξενοφάνους θεώρησαν ότι ο φιλόσοφος ήταν ακραίος σκεπτικιστής. Η αδυναμία να γνωρίσεις κάτι δεν σημαίνει ότι διακατέχεσαι από την αγνωσία, αλλά από την έλλειψη σαφούς και ολοκληρωμένης γνώσεως. Αντιθέτως, εις πάντα άνθρωπον υπήρχε εγγενής μία κάποια δυνατότητα γνώσεως. Δηλαδή, σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο παιδί, αγόρι, κορίτσι της ηλικίας που πάνε στο σχολείο τα παιδιά, ότι δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτε. Δηλαδή δεν έχει γεννηθεί άνθρωπος που να έχει παντελή έλλειψη ικανότητος προς γνώση. Το ζητούμενο είναι αν η ενυπάρχουσα φυσική εγγενής, δηλαδή εσωτερική ικανότητα προς γνώση, θα έβρει τον κατάλληλο
παιδαγωγό, τον κατάλληλο καθηγητή, καθηγήτρια, δάσκαλο, δασκάλα, προκειμένου η ενυπάρχουσα έμπιτος εις κάθε άνθρωπον ικανότητα για τη γνώση να καλλιεργηθεί, να επαυξηθεί. Και λέει ο Ξενοφάνης, εδώ είναι η εκπληκτική, η ανεκτίμητη προσφορά των διδασκάλων, διδασκαλισσών, των καθηγητών και των καθηγητριών. Και επειδή, αγαπητέ, σεβαστέ, πρόεδρε του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, σε λίγες μέρες θα έχουμε με την αδειά σας πάντοτε εδώ την επέτειο της Παγκοσμίου ημέρας της Φιλοσοφίας, θα ερωτηθούμε από πάρα πολλούς συνανθρώπους μας η ίδια η φιλοσοφία εις τα ερωτήματα τα οποία θέτει ο Ξενοφάνης παρεμβαίνει, προσέφερε, προσφέρει, θα προσφέρει και αν αυτά τα ερωτήματα απαντηθούν, τότε ο λόγος ευθύνης αυτών οι οποίοι κατά τον Α ή τον Β τρόπο έχουν ταχθεί να φυλάνε θερμοπύλες εις το χώρο της γνώσεως, ανταποκρίνονται, είναι άγρυπνοι φρουροί, προσφέρουν το ζητούμενο στο νέο συνάνθρωπό μας, το νέο μαθητή, τη μαθήτρια, το φοιτητή, τη φοιτήτρια, αλλά τον κάθε πολίτη ο οποίος ενδιαφέρεται. Ο Ξενοφάνης, και αυτό είναι το απίστευτο, όταν έκανα την έρευνά μου αυτή, έλεγα, κύριε Ξενοφάνη, άφησε με λίγο, τα λες όλα για μένα, εγώ φταίω για όλα. Είχα ένα διάλογο, ειλικρινά το εξομολογούμε απόψε. Είχα ένα διάλογο με τον Ξενοφάνη. Μα γιατί, και αυτό που λες, οχ, για μένα το λες, για μένα το λες, το ένα, το άλλο. Με αποτέλεσμα να είναι σήμερα υπερ ποτέ και άλλοτε, το υπερ με έψιλον ιώτα, υπερ ποτέ και άλλοτε, ο Ξενοφάνης πολύ επίκαιρος και πολύ αναγκαίος για την πολιτεία, για την παιδεία, για την κοινωνία μας. Και αυτό θα κάνω τώρα μία μικρή αναφορά. Είναι η τεραστία, κύριε Σικομίτη, ανεκτίμητη προσφορά των εκ Μικράς Ασίας καταγουμένων προγόνων μας. Υπάρχει δυνατότης ή αδυναμία για να γνωρίσει ο άνθρωπος το σαφές. Έχω πάρα πολλά τα οποία θα τα παραλείψω και θα τα τυπώσω σε άρθρο, θα δημοσιευθεί προκειμένου να τα μελετήσετε για να μην σας καταπονήσω. Εκείνο όμως θα ήθελα εν κατακλείδη να είπω. Με τον Ξενοφάνη έχουμε τα πρώτα βήματα της ορθολογικής αφυπνίσεως. Είναι κάτι το οποίο σήμερα η παιδεία μας, οι έχοντες την ευθύνη, η ταγή της παιδείας μας, πρέπει να το λάβουν σοβαρός υπόψη. Δεν πίστευα ειλικρινά ότι τα σύγχρονα προβλήματα της παιδείας έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία από τους προσοκρατικούς προγόνους μας και ιδιαίτερα από τον Ξενοφάνη. Ο Ξενοφάνης πρώτος αναζήτησε το έτοιμον, έψιλον, τι ύψιλον, ετοιμολογία των λέξεων, των όρων, των εννοιών, δηλαδή τη σαφή και ακριβή ερμηνεία αυτών. Ήδη έχει γίνει το πρώτον, το αποφασιστικό βήμα εις την παγκόσμια ιστορία. Είναι χαρακτηριστική η προκειμένη παρατήρηση πάλι του γερμανού ιστορικού Βίντερμπαντ. Οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, εισαγωγικά είναι δικά του λόγια, του γερμανού, οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι δεν οφείλουν την φιλοσοφική των διανόηση εις ουδένα έτερον ή μη μόνον εις την ειδική των πρωτόγνωρον εις την παγκόσμιον ιστορίαν διανόησήν των. Πουθενάλλου δεν υπάρχει αυτή η πρόταση για καμιά επιστήμη, για κανένα φιλόσοφο. Και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είχαν προ αυτού, πριν από αυτούς τους άλλους. Ο Ξενοφάνης, καθώς επίσης και οι άλλοι μικρασιάτες φιλόσοφοι, οφείλουν την γνώση, τα πάντα, εις τον εαυτόν τον, εις την διανόησήν των. Γι' αυτό είναι ανυπέρβλητη. Ήδη ο Πλάτων παρατήρησε ότι τούτο εστί ο ουκ ίστα. Εις τον μένωνα έχω και άλλες
Καθώς επίσης και ο Αριστοτέλης λέγει «χαλεπών το γνώνε ή είδεν ή μη». Τούτου ένεκα ο Ξενοφάνης δέχεται ότι ο δόκος, δηλαδή η άποψη, είναι ένας βαθμός γνώσεως. Πιθανώς προσεγγίζει το έτοιμον, δηλαδή την ετυμολογία των λέξεων. Από την γνώση μεταβαίνομεν στην πράξη. Η φιλοσοφική προσφορά του Ξενοφάνη συνίσταται εις την αποδέσμευση του νοούντος ανθρώπου από τον μύθον, μέσω της απορίας, του απορίν. Και γαρ, αναφέρεται, δια το θαυμάζειν, δηλαδή απορίν, οι άνθρωποι ήρξαν το φιλοσοφήν. Κατενόησαν ο Ξενοφάνης, τα λέγω εν συντομία, ότι οι γνώσεις είναι ανθρώπινο επίτευγμα και όχι δώρον των Θεών, μέσω του λόγου και της ερεύνης. Η παραπομπή αυτή που αναφέρεται στο Ξενοφάνη υπάρχει στα μετά τα φυσικά του Αριστοτέλους, 986 μπ, στίχος 22. Διεπίστωσαν τα πεπερασμένα όρια της ανθρωπίνης γνώσεως, διακήρυξαν τι δύναται να επιτύχει ο άνθρωπος και τι όχι. Προπάντων, και τελειώνω με αυτό, διακήρυξε ότι αρετή του επιστήμονος ερευνητού είναι η ταπεινότης. Την αρετήν αυτήν, την επιστημονική ταπεινότητα, ανέφερε ο ίδιος ο Ξενοφάνης και την παραδίδει ότι είναι η μεγαλύτερη προσφορά εις το χώρο των επιστημών. Είπε, εσείς οι επιστήμονες και οι καθηγητές που ανεβαίνετε σε αυτό το βήμα, πρέπει να έχετε αυτογνωσία και ταπεινότητα. Αυτογνωσία στο βαθμό που μπορεί να επιτευχθεί. Οπωσδήποτε θα κλείσω την σημειώσεις μου για να έρθω τον επίλογο. Οπωσδήποτε, κυρίες και κύριοι, η αναφορά μας εις τον Ξενοφάνη είναι μία αναφορά καθήκοντος όλων ημών των επιστημόνων. Οφείλομαι όμως να φέρομαι τα πρωτόγνωρα για την παγκόσμια ιστορία αποφθέγματά του εις την επικαιρότητα, ούτως ώστε νεότεροι από μας συνάνθρωποι μας να πάρουν τη σκυτάλη, να λάβουν τη σκυτάλη της πορείας προς την ορθή γνώση, απειλαγμένη από δυσιδαιμονίες, από μύθους, από παραποιήσεις και παραχαράξεις της αληθείας, εάν όντως ως επιστήμονες επιθυμούμε να ορθοτομούμε στο λόγο μας και στην πράξη μας να ορθοτομούμε τον λόγο της αληθείας. Σας ευχαριστώ.